αυτό το όργανο λέγεται Μπουλγαρί. Ήταν ο βασιλιάς της Λύρας αυτά τα πράγματα. Ήταν πάρα πολλά πριν τον πόλεμο. Και τα μαντολίνα. Μαντολίνα και Μπουλγαρία ήταν η συνοδοί της Λύρας. Λοιπόν, όταν σπάσανε το στρατόπεδο στον Ιταλό και καταλήκανε κάτω από τα Μάρη, δεν αφήσαν ούτε ένα. Μπήκαν στις ταβέρνες μέσα, έπαιρναν κρασά, μεθάγανε, σπάζανε τα Μπουλγαριά, μαγαζά. Και έτσι δεν υπάρχουν τώρα ούτε Μπουλγαριά και ούτε τεχνίτες να τα κατασκευάσουν. Το οποίο είναι το δικό μου, το έχω σώσει, δηλαδή τα παλιά. Είχαμε το μεγάλο δάσκαλο το Γκαρεκλά, τον Αντώνη. Από εκεί πέρασα εγώ από τη σχολή του. Παίζανε ο καλύτερος γερατής Κρήτης τότε. Ο Μπαξεβάνης, ο Ροδινός, ο Λαγός. Από αυτό εδραχτήκαμε τα πρώτα βήματα. Και παίζαμε κάποιοι 25 χρόνια μαζί με τον Καρεκλά. Έτσι είδα εγώ ότι είχα πρόοδο στην κριτική μουσική. Εγώ τυράννω εδώ πάνω. Όλα πράγματα τα οποία μπορούσα να τα κάνω εγώ, αλλά ως μπασαδόρος δεν μπορούσα εγώ, δεν είμαι πρίμος. Και έκανα ένα άλμα από 1936, και έκανα δικό μου συγκρότημα και πήγα και έβγαλα στο Βαρντοσίδερα. Τα βάσανα μου χαίρομαι, το μερακλήδικο πουλί, τα οποία νίκαν αυτά όλα στο ψήφι. Και από εκεί στρα ξεκίνησα μόνος μου. Θυμάμαι λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό το μέρος εκαθίζαμε πολλούς φίλους και τα πίναμε και γλεντούσαμε και αυτές οι αναμνήσεις ποτέ δεν φεύγουν από το μυαλό μου. Και τώρα θυσιάζω τη μνήμη του Μπαξεβάνη του Γιάννη από το τραγούδι που θα παίξω, το οποίο το έχουμε βγάλει μαζί σε δίσκο.
Εγώ από μικρό παιδί το είχα στο αίμα αυτό το όργανο. Εγείρε στι ταβέρνε. Και όπω το ακούσαν να το παίζουν, θα σταματήσουν. Και απάνω επειδή το καμάρο να παίξαν και τα άκουγα, θα το προφίλε γραμματίζα σκαμπίλια. Απαγορεύονται τα παιδιά 7 χρόνια να γυρίζουν στο γράμμα σε φέρα. Λοιπόν, άμα μπήκα στην τέχνη 11 χρόνια, στα 13 μου χρόνια μου στα αφηγικό να κατοστάρισα. Το νέο έτος, ήταν μια ταβέρνα και ένα μικρό μικρό μπουλγαράκι και τα αγόρασα 75 δραχμές. Και το πήρα στα χέρια μου. Και το έπαιζα συνέχεια, είμαι αυτοδίδακτος, ύστερα πήγα με το γαρεκλά από το γεραγί και γραφτούσα μπάσα και σιγά 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 μπήκα στη δική μου στη μέση. Και πήρα το χρόνο και από εκεί άρχισε στραμμόνι μου, το καλλιέρισα το όργανο αυτό. Έχω βγάλει 23 δίσκους, έχω βγάλει σε βαλτασίδα, τα βάσανα μου χαίρομαι, το μερακλίνικο πουλί, πολλές καρδιές που θα πονεί, τα νύχτα στην καρδιά που είναι σε μένα, τα ψέματα στα γράψα, να τώρα νιώθω μόνο. Και εν τω μεταξύ, εκεί είναι τα γλέντια, με τα λόγια να πάμε στην Αθήνα, στην Περιάσια, πάω στο Αποκέντρια Γλέντια, στη Βαστίκια, εκεί γίνεται. Και τι βγάζαμε τότε. Είμαστε φτωχάκια. Γιατί εγώ πατέρα δεν γνώρισα. Ο πατέρα μου σκοτώθηκε έξι μήνων γαμπρός, δεν και μιλούν για τη μάνα με εμένα. Δεν γνώρισα πατέρα. Και γύρισε η μάνα μου ύστερα στη γιαγιά μου το σπίτι και εκεί με γέννησε. Και με ανάθρωψε η γιαγιά μου. Μέχρι 11 χρόνια μπήκα στην τέχνη. Και η πρώτη μου πληρωμή που έρθει ο κατοστάρικα αυτό, 75 δραχμές στο πουλγαράκι αυτό, επειδή και πήρε τη γιαγιά μου ένα ψωμάκι. Και είχε πολλά δάκρυα γιαγιά μου που σ' αξιώθηκε και φάνε ψωμί από τα χεράκια μου. Και τραβήξαν πολλά στη ζωή. Και τώρα η μνήμη του κακομοίρη του Καρεκλά, του Λαγού, του Ροδινού, του Εφήλη, και μαζί γλεντούσαμε, η μνήμη θα παίξω μια παλιά σειρά σερτά. Thank you.